Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, επιβλητική καλησπέρα από τη Sonic Arena. Είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε τον έναν εκ των δύο τεράστιων ημιτελικών για την Elite by Betson. Πιο συγκεκριμένα παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Φιωρετσίνα και Lethal Pistols. Για τρεις εύστοχος, δεν θα καταντήσει. Ας σήμερα τελειώσω την πρότασή μου, ρε φίλε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, 0-3 για τους Pistols. Έχουν ξεκινήσει ζεστά με το καλημέρα. Οι ομάδες είναι αντιμέτωπες, έχουν ακριβώς δύο μήνες να αγωνιστούν στα παρκέ του Μπασκετάκη η Φιωρετσίνα. 13-3 ήταν η τελευταία φορά η οποία, στην οποία έπαιξαν και ήταν πάλι απέναντι στους Pistols. Είχαν κερδίσει οι Pistols, είχαν πολύ μεγάλες απώλειες. Ήταν τρεις έντοχος και πάλι back to back. Έτσι αυτή τη φορά. Για τρεις θέλει να απαντήσει. Η οποία είναι όχι απλώς πλήρης, υπερπλήρης, έχουν φέρει όπως αντιλαμβάνεστε και πολλοί κόσμος, εξέτερα, είναι όχι μόνο τεχνικά γηπεδούχοι αλλά και πρακτικά για Χαρατζής. Ο Δαμάνης, ο οποίος έχει ξεκινήσει ως βασικός για να τροφοδοτήσει τον Καραγκιαούρη, έχω την εντύπωση πάνω θα παραπερθεί στον κόσμο από Βασιλείο. Μιχέλης, ενώ σου είναι για Χαρατζής. Περάσει από τον Δαμάνη και φάουλ. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουμε τρεις διαιτητές σε αυτό το παιχνίδι, παρακαλώ, όχι δύο. Σε χειλήσει το γήπεδο πολλοί κόσμος για τη Φιωρετσίνα. Έχει βάλει πλάτη, θα γυρίσει. Έπεσε κάτω από τους αντίπαλους από τον Βασιλείου. Έπεσε κάτω τον Τζαμάνης τώρα και... Με φάουλ που έχει χειλωθεί στον Χαρτίδη. Speaking of which... Καμπίτσις, Χαριστίδης, ενώ σε διατρίς είναι ο Κέπα Παπαβασιλείου, είναι οι πέντε που έχουν ξεκινήσει για τη Φιωρετσίνα. Γράκης, ο νόσο μέχρι μέσα, τρομακτική προσπάθεια από τον Μιλκούδη. Κερδίσει φαουλ δύο βολές. Είχε πει στον Γιαχαναντζή. Είχε μισ μάτς, το εκμεταλλεύτηκε, δεν έβαλε το καλάθι. Αλλά θα πηγαίνει σε δύο βολές. Τρία φάουλ μέχρι στιγμής σε 1.35. Μιχέλης, βγήκε και η δεύτερη βολή. Μιχέλης. Ο Γιαούρης, έχει τίγμα, έχει κρατήσει πάλι στο Χαρτίδη. Ο Γιαούρης πήρε... Ήταν έτοιμος από στάρι. Ο Γιαούρης, πάλι. Παίρνει σε ψηλότερο παίκτη, Δαμάνης, μπαμπά. Δαμάνης, ωραία πάσα στον Καραγιόρη, όπως κόπηκε! Τον Καμπίτσι! Βρίσκεται ελεύθερος για τρεις από τον Πάρη, να έρθει. Rebound, όχι. Θα έρθει τώρα το καλάθι του Τέλης. Μόνος του μέχρι μέσα, πίστευτη προσπάθεια, έτσι όπως. Καραγιόρης αφήνει την επιδεικτικά λίγο την μπάλα στο παρκέ. Σύλλημα. Τελειών, δεν έχουμε τη διάστηση μας απόψε. Βίτσις. Βίτσις στη γωνία. Από τη γωνία. Βίτσις. Πέρασε ανάμεσα από δύο σχεδόν. Είναι άνθρωπος, δύο παίκτες κάτω, Καραγιαούρης. Υπάρχει η πάση για να αναζήσει. Ο Ζωμάνης ζήτησε, αλλά ήταν μακρινή η πάσα για να την πάρει. Μπίτσες κατεβάζει και αφήνει δίκτυση. Μπαίνει σλάγια να δώσει ένα στρίμιο τσούμπα που έχει περάσει στο παρκέ σου για τρεις. Άστοχος.
intended και να κάνει το 7-8. Τζαμάνης, έδωσε Καραγκιαούρης, μόνος του μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Πολύ physical το παιχνίδι, έχει κουσκίσει για βήματα. Καραγκιαούρης παραπονέθηκε για φάουλ, δεν έγινε τίποτα από τα δύο. Πάσα Τζομάνης για το ανάποδο, λέει απέσκυνος απέναντι στον Τούμπα. Νέα 10. Κούδης Λουξάι Βαράκους για τρεις στον Βασίλειο Μπίση. Προσπαθεί να κατεβάσει λίγο το tempo, πιο χαμηλός ο ρυθμός της επίθεσης. Παίζει πολύ καλή άμυνα πάνω του Καραγκιαούρης. Πάμε παραλίγο να φτάσει την μπάλα. Καμπίτσα μείνεται υποδηματικά. Καραγκιαούρης στα 6. Πέρασε από την Τούμπα και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Λέει up 12 όλα. Μπορεί να χάσουν καν χρόνο στην επαναφορά Καμπίτσης. Του για 3, στα αρχή τρίτο τώρα με κλείσει άστο που σας μπρόξει την μπάλα όμως. Την διευθυντικό rebound του Βασιλείου στην περίμετρο. Πάει στη γωνία σου για 3, ο άπαντες όρθιος στον πάγκο άστο που σας μπρόξει την διευθυντικό rebound. Κλόπηκε αλλά με φάουλ από τον Καραγκιαούρη. Βρήκα όλα 3-2 τα φάουλ με σκύβους. Άξονας έναντι τον Σικάριος, μεγάλο παιχνίδι και εκεί. Λάει παρακαλώ. Πολύ μπλοκ μέσα λέει κάποιος από τα τεχνικά φιλοξενούμενα, αλλά και πρακτικά γιατί ο κόσμος της Φιωρεντίνα έχει ξεχυλίσει τη Σονιγαρίνα. Δεν είμαι για κάποιο. Μια ακόμα βολή, υπάρχει ανάληψη. Τούμπας έχει την ευκαιρία να δώσει προβάτημα στη Φιωρεντίνα. Με τα μπλόκες όμως. Καλατζής, τον οποίο τον έχουμε δει κατά κόρον σε ρόλο άσου μέχρι στιγμής στα πρώτα 4,5 περίπου λεπτά. Παραλίγο κατά δίπαλο θα χαθεί τελικά. Ράκη, τρέχει ο Καμπίτσης. Ράκης, ο Καμπίτσης προχωρεί μπάλα στην περίμετρο, δεν θέλει να χάσει χρόνο, πάει μέχρι μέσα με Κούδης. Καλώς να τρομάξει κάθε αντίπαλο όταν επελάβει έτσι μέσα στη ρακέτα. Παραφορά. Φερτσίνα. Γι' αυτό σημαίνει σιγά σιγά μόλις σε 5 λεπτά. 16-12 σκόρ θα μπορούσαμε να είχαμε μετά από 10 αγωνιστικά λεπτά. Για να αναζητήσει για το κλέψιμο. Δύο, απίστευτη συνεργασία μαζί με τον Μάρκα! Time out! Πρόσωπο των παικτών, των παραγόντων, των Pistols. 18-12 λοιπόν, στους 6 πόντους το προβάδισμα της Φιωρεντίνα. Θέλω πως πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν της Sonic Arena, είχαμε μείνει στο σημείο το οποίο είχαν πάρει time out οι Metal Pistols και κατά τη διάρκεια του time out είχε δοθεί τεχνική ποινή στον Τζαμάνι. Στην υποσχέση μια βολή, η οποία δεν μπήκε. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι η Φιωρεντίνα είναι η ομάδα η οποία κάνει τα λιγότερα λάθη στην Elite by Betson 7,7 και η Metal Pistols είναι η ομάδα που κάνει τα περισσότερα λάθη στην Elite by Betson 13,6. Στατιστικά που έχουν διαμορφωθεί σε παιχνίδια πριν από αυτό προφανώς. Καραγκιαούρης ανεβαίνει πολύ ψηλά για να δώσει ένα screen και για να δει θα βγάλει την μπάλα στον Τζαμάνι, δεν είναι τίποτα καλό. Καραγκιαούρης έχει δύσκολη προσπάθεια μέσα στη ρακέτα. Κυκλοφόρησε πριν από αυτά η μπάλα στο 3-3. Έχει το κόσμο! Πήκε το Μάμπα. Black Bomb ενδεχομένως στην προηγούμενη φάση. 18-15. Δεν έφτανε που το γεγονός ότι είχε τον Τούμπα ήρθε και δεύτερη βοήθεια πάνω του. Ο Καμπίτσης για να μιλήσει με ραντί του. Δεν θα πάρει κάποιο screen αλλά θα απελευθερώσει και ο Καμπίτσης είναι άσχημος όμως. Για να ραντί.
παραλίγο να χάσει την μπάλα, μπάλα να περάσει εκτός. Κέλησε την παραφορά. Καρατζής, παίρνει να στείλει κάτι στο σκρίνι από τον Καραγιαούρη, θα το επιστρέψει την μπάλα με κάποιο τρόπο. Σωστός κέρδισε το φάουλ από τον Τουμπά. Και μια παρατήρηση στον ψηλό της Φιωριτσίνα από τον ένα λεπτό του Τριών Ρεύς. Με μια ακόμα αλλαγή, ο Τσάκης θα περάσει για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο για την Φιωριτσίνα. Στέση του Τουμπά, μάλιστα. Και χαμηλώνει αρκετά πλέον το σχήμα της Φιωριτσίνα. Να θα γίνει ακόμα πιο ευέλικτο. Φιωριτσίνα πρόκειται για μια πολύ πιο αθλητική ομάδα από τους Pistols. Να έχει και πιο πλήρης απόψε. Να υπενθυμίσουμε. Καρδιούλης ένα εύστοχο στην πρώτη, παίρνοντας το χρόνο της ανάστασης του. 18-16. Μεγάλη καμπύλη εύστοχος και στη δεύτερη στις 2 στις 2. Διαφορά στον πόντο, 18-17. Κούτης. Κερσίνα έχει συμπληρώσει τα ματικά της φάουλ. Η γωνία στους για τρεις, άστοχος του Βασιλείου. Καλατζής ζήτησε μια μακρινή πάσα την πύρα, ο Κοντζαμάνης έκανε μια τρίτα, γύρισε από τη μία, γύρισε από την άλλη, είναι άστοχος όμως. Έχει διπλώσει κλίση αυτόν η άμυνα, ο Τσέξι πάει πάνω του, λάθος όμως έκλεψε. Ο Κοντζαμάνης υπέροχη πάσα. Απίστευτο basketball mastery από τους Pistols, 18-19. Πάσα κάτω από τα πόδια, προσποίηση και καλά. Στην καθρίς δεν μπορεί να απαντήσει από το ράκι. Σε πρώτη και την χώρη μπάντο όμως έχει κλειστεί από 2. Και μία ακόμα φορά παίχτης στο Βασιλείο αυτή τη φορά. Ψάκης, ο Βασιλείο από τη γωνία που του αρέσει. Θα πάρει ένα τρίποντο, είναι άστοχος. Ο Τζαμάνης στο rebound. Καρατζής. Καρατζής για το σύστημα το οποίο θέλει να παίξει στο στη ομάδα του. Ο Τζαμάνης θα δώσει ένα screen. Θα πάρει ένα ακόμα screen από τον Καρατζαούρη. Μηχανατζής, Μιχέλης, πήρε ελεύθερος, ο Κοντζαμάνης δεν πήρε το τρίποντο όμως. Παίζει δευτερόλεπτα. Μιχέλης, Μιχέλης πάνω του από τη γωνία για Χανατζής, ούτια τρεις άστοχος. Καρδιαούρης, ένα ακόμα επιθετικό rebound. Ένα επιθετικό rebound και από τις δύο ομάδες, τέτοιες επιθέσεις. Έχει πέσει κάτω ο προσωπικός αντίπαλος του Καρδιαούρη, ο οποίος θα προσπαθήσει να πάρει την μπάλα, δεν τα κατάφερε. Πάρα πολύ δυνατή πάσα την πήρα από τον συμπαίκτη στον περίμετρο. Πέσει κάτω ο προσωπικός, δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό. Ο Τράδης έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ανακατεύουν ιδιαίτερα την μπασκετική του τράπουλα παίκτες της Φιωριτσίνα. Ο coach μάλλον της Φιωριτσίνα για να είμαστε πιο σαφείς. Ο Τράδης. Πάρα πολύ έξυπνα στο σχήμα. Δείτε πως guard δίνει σε guard screen και Πάρκο έχει πρέπει. Συμπιά 3-6. Είναι παραφορά 21-19. Συμπληρωμένα μοντικά φάουλ και έχουμε πρώτη αλλαγή στον αγώνα για τους Pistols. Μαυρίδης θα περάσει εντός προς τη Μιχέλη. Καρδίκε ο Χανατζής. Στην πάσα για Καρατζής. Παστική πίεση πέρασε το κέντρο οι Pistols. Καραγιαούρης βάλει πλάτη, δεν έχει δικλώσει άμυνα πάνω τέτοια φορά. Και το μόνο σημείο παραδείγμα. Στην πρώτη επαφή με την μπάλα Μαυρίδης έκανε μια ωραία πάσα και την εκμεταλλεύεται ο Κουτσαμάνης. Την μετατρέψει σε assist. 21 όλα. Τεράστιο ντέρμπι μέχρι στιγμής στον Καρίνα. Θέαμα ανάλογο ενός ημιτελικού τελικού. Πάει Μπέτσον. Όσο μέσα ο Τράζης έβγαλε μια φάση. Μπήκε αυτό το καλάθι από το Δεξάκη και κλειστεί από πάρα πολύ κόσμο τον Pistols είτε άμεσα και έμεσα. Καμάνης, ωραία φάση από την κλειδαρότρυπα στον Καραγιώρη. Πώς κλείστηκε από δύο ή τρεις παίκτες και τεχνική ποινή. Τον Καραγιώρη ο οποίος δεν μαρτυρήθηκε. Τραντής τον έναν των τριών ρεύς. Δεύτερος παίκτης των Pistols που
πάλι τεχνική ποινή μετά τον Τουρκομάνιος. Είχε σηκωθεί, ξαναέκατσε, ξαναχιώσει και ξαναέκατσε ο Πρωτογερόπουλος στον πάγκο. Με εντύπωση ότι ήταν έτοιμος να αλλάξει τον Καρατζαούρη. Αλλά ο Παράσκος ήταν να κάτσει και τελικά έκατσε. Φερόμενος ως coach απόψε ο Παράσκος, δεν θα αγωνιστεί. Τράντης. Θα πάρει ένα σκήμα από τον Βασιλείου. Καλό μας σκήμα του Τράντης. Νικούτης θα πάρει, θα μπουνίσει ένα τρίποντα για άσχημα. Θα μάνει στο rebound. Αλλαγή τελικά, τώρα να γελπίσω τον Γιώργο να περάσει ο Γιώργος της του Καρδιόρη. Μία άμυνα κάνουμε χωρίς φάουλ, λέει ο Βράσκος. Γιώργος ο οποίος πορεία από τη Σόνη Καρίνα. Ενδεχομένως προσωρινά. Αν πάει στο πως... την βολή, 24 όλα. Αμζήσιο φωνές από τη Φιωρετσίνα. Τράντης, πάρει ένα σκρίτ εκτελέσει. Πίσω από αυτό έχω δεσμερθεί ελεύθερος άνθρωπος από τον Γερόπουλο στο rebound. Ζωμάνης. Από τον Κοντζαμάνη που επιστρέφει τώρα την μπάλα χωρίς αυτός να έχει βυθιστεί μέσα στη τραγιά, να βγει τον πικερό τεχνικά μέχρι μέσα μόνος είναι άστοχος. Ο Βασιλείου στο rebound. Τράντης. Τα ξεκινήματα από τους θεατές της Φιωρεντίνα είναι άστοχος όμως. Τα έκανε όλα σωστά εκτός από το καλάθι. Το της Φιωρεντίνα. Όλος το μέχρι μέσα έκανε 1-2 και κερδίζει το φάουλ ο Κοντζαμάνης. Συμπληρωμένα ομαδικά στην τελευταία επίθεση της πρώτης περίοδου. Τελευταία πρόπερ επίθεση, εν πάση περιπτώσει 1,1 παραμένει, απομένει. Ο Ζωμάνης καταφέρει να πάρει κάτι καλό για την ομάδα του. Έστω πως στην πρώτη υπάρχουν θεατές πάνω και έξω από το γήπεδο και μέσα στο γήπεδο, ό,τι γουστάρετε. Ζωμάνης έστω στην πρώτη, 24-25, μπροστά οι Pistols. Έστω και στη δεύτερη, 24-26, 1,1. Τώρα δεις σε έναν ημιτελικό, όλα τα περιμένει. Πρώτη περίοδος λοιπόν έληξε 24-26, είναι μπροστά οι Pistols. Βλέπουν τα σχετικά πάνω στον φίλο της Γιωρετσίνα. Έχουμε παιχνίδι το οποίο μας έχει προσφέρει 50 πόντους στην πρώτη περίοδο. Πάρα πολύ υψηλό σκορ, πάρα πολύ υψηλό τέμπο και πάρα πολύ physical το παιχνίδι. Όλα αυτά συνθέτουν ένα πολύ ωραίο ημιτελικό για την Elite Boys Betsson. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Σόνη Καρίνα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος. Πρώτη κατοχή για την οποία είναι για την Φιωρετσίνα, η οποία βρίσκεται πίσω με 2 πόντους. Το πιο πλήρες ρόστερ σε όλη την Elite Boys Betsson. Κάνω βλέπουμε και το live του παιχνιδιού στη σελίδα μας στο Facebook. Βλέπουμε το live, καταλάβετε ότι ο Γερόπουλος έβαλε χέρι στην μπάλα. Τράβης κατάφερε να βγάλει μια πάσα. Ο μυρικές μάχες είναι άσκοπος ο Μυρκούντης αυτή τη φορά. Ο Γερόπουλος παραμένει κάτω, κλέψει την μπάλα ο Μυρκούντης. Έβγαλε μια ωραία σκαστή πάσα μετά από μια προσποίηση. Κόπηκε ο Κοκκυριάδης. Έχει περάσει στο παρκέ. Πάει καλά το αριστερό του πόδι, ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό επίσης. Ο
πάλι στον πάγκο ο Γιαγκόπουλος. Ο Πόμπερ των Pistons έχει περάσει στη θέση του Γερόπουλου για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Για να δούμε αν θα πάρει προσπάθειες και τεχνική ποινή στον πάγκο των Pistons. Κάτι ενδεχομένως να άκουσε η Ρέφη, η οποία ήταν ακριβώς δίπλα. Δεν πνώτησε σε αυτή την απόφαση. Τρίτη τεχνική ποινή. Πίσω, μία στον Ντομάνι, μία στον Καραγιαούρη και μία στον Πάγκο. Η Τράντης εκτελέσει την βολή αυτής. Έστοχος 25-26. Όταν δεν ήμασταν στον αέρα, εν πάση περιπτώσει, βγήκανε πινακάκια και στους δύο Πάγκους. Ιδιαίτερη μυστικοπάθεια, βέβαια δεν μπορέσαμε να αποσπάσουμε πληροφορίες. Μάμπα, στα 13 δευτερόλεπτα. Γύρω στις τελευταίες στιγμές, ο οποίος έστειλε στο Final Four της Pistols στην αδιανόητη σειρά με τους Glass Paper Bears, η οποία κρίθηκε στις λεπτομέρειες των λεπτομεριών. Πολύ λεπτομέρειες. Τράδης. Τράδης ανεβαίνει στη φυλάκια να δώσει ένα screen. Ο Σάκης του κάνει ένα κόμμα με τον Γιαχαναζίτα τον Τράδης μόνο. Μέχρι τέσσερα ώρα που πήγαινε και παίξει τα πόδια στη Σταυρωτή. Έκλεψε όμως ο Γιαχαναζής. Τον κυνηγάνε δύο. Για να δούμε. Ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά για τον μπλοκ. Καλάθι και φάουλ από τον Μπουδί. Ακούστε και κοιτάξτε τι γίνεται στον πάγκο των Pistols. Έχει δοθεί το OK για τις αλλαγές. Τώρα ξεπερνάει εντός τετράδης στον πάγκο. Άστοχος, δεν ολοκληρώνει το ένα στο τρίποντο. Φωνές για να πάρουν τις παίκτες στην Φιωρεντίνα. Έχω δει σύνοδο στο πρώτο μάτσμαν. Περάκης, ο Δογερόπλος θα έπρεπε να περάσει κρέος στον αγωνιστικό χώρο. Στην πια τρεις, άστοχος θα έχουν βρεθεί. Επιβολικά λεπτός ο Μίτκος θα συγκρατήσει την μπάλα και στείλει την κατουσία του Περάκη. Και αυτοθυσία σχεδόν. Ο Σάκης. Μέσα παίρνει και στο Γουζαμάνι, είναι άστοχος ο Ζουλιάνης. Αρίστε επίθεση ο Γουζαμάνης. Θα να ζεις, θα πάρει ένα σκρέμ τον Γιαγκόπουλο. Ωραία πάσα, έκοψε μέσα στην ατζέντα, υπέροχη συνεργασία. Θα βρίσκεις αυτή την πάρα στο καλάθι. 25-30 στο σύν 5 η Πίστολς. Ζαράκης. Νικός. Ζαράκης. Αμυντικό rebound από τον Βρύδης. Την μπάλα έχει σταματήσει. Κάτω. Έχουν πάει δύο παίκτες των Pistols να δούμε, τι... την περίπτωση του θέματος. Ο Βίλς δεν έβαλε όμως το καλάθι της διάρκειας. Airball από το σημείο. Τα ακούει λίγο από τον coach της ομάδας. Καρατζής. Για τρεις εκτελέσει. Χωρίς να δώσει πάσα με ταμπλό. Είναι άστοχος. Καλύτης στο rebound. Καρατζής. Θα πάρει ένα σκρίνιο από το chat. Δεν θα πάρει τον κύριο. Θα το πάρει όμως ο Βασιλείου, ο οποίος έχει βρεθεί υπερβολικά ελεύθερος. Συνήθιζε υπόπτω σε τέτοιες φάσεις. Ο Βίλης έχει βρεθεί ελεύθερος, το ζήγησε, το πήρε, είναι άστοχος όμως την παραβίκη του βγήκε. Πολλοί παίκτες βρίσκονται ελεύθεροι για το αποτέλεσμα του ρυθμού του παιχνιδιού. Στους 2-3 δεν θα το πάρει ο Καμπίτσης.
4 για Χαλαντζής. Ο διατές θα το πάρει και αυτό είναι άσχημος. Το rebound, Καμπίτης. Συνήθως και πάλι Καμπίτης μόνος του μέχρι μέσα βρέθηκε. Έχει κλειστεί από 2, αλλά θα κερδίσει το φάουλ ο Μάμπα. Και αλλαγή και time out. Αλλαγή ο Μιχέλης περνάει εντός. Ένα πρόβλημα καλά σε αυτή τη φορά η Pistols 6-13. Συμπλήρωσε το πρώτο μισού. Στο σύμπτρια βρίσκονται οι Pistols και κάνουμε σε πολύ λίγο. Έχουμε επιστρέψει για μία ακόμα φορά στη Sony Arena. Μετά από το time out που κάλεσαν οι Pistols σε σπευμένα που είχε σηκωθεί από τον μπάγκο και δίτησε ο Καραγκιόλης, ο οποίος παραμένει στον μπάγκο. Πολύ υλικό στον Γερόπουλο με κανένα λάθος. Ο Γερόπουλος ανέφυγε να δώσει ένα σκρίνι μάμπα. Γυρίσει ωραία πάση στο Μαυρίτη. Δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει όμως αυτός. Ο οποίος αποτελεί τον τελικό αποδέκτη από πολλές από τις τελευταίες επιθέσεις που βγάζουν οι Pistols ή που προσπαθούν να βγάλουν όπως τη συγκεκριμένη. Δεν βγήκε. Ναι, πράγματι χορηγείται ψυχτικό υλικό στον Πρωτογερόπουλο. Ξαναμένει στον πάγκο. Μπίτσις. Για τρεις, ο Σάκης είναι άστοχος. Μάχη από την πάθο, βγάλει τελικό νησί του Κεντομάνη. Είναι και εκεί. Forward. Εγώ μπλος. Βρίδης. Βήματα. Λάθος. Ολυγμένος. Είναι που συμπάσα τώρα κάνει βήματα δύο σερί. Λάθος που αφορούν αυτό. Έμεσα το πρώτο, άμεσα το δεύτερο. Ο Χέλης τώρα θα περάσει στη θέση του. Είναι ημίξιλο θα έλεγε κανείς σχήμα τώρα οι Pistons. Δεν έχουν καθαρό πεντάρι και βήματα από την άλλη πλευρά τώρα. Ο Χριστίνης Μπάλκον και τον Σκεριτσίνα. Να δούμε αν προσπαθούν να κάνουν μάτς την αθλητικότητα της Σκεριτσίνα οι παίκτες των Pistons. Καλατζής. Πολύ καλή άμυνα που περάξει για μία ακόμα φορά πάνω του. Μια πάσα την έβγαλε στον Κουνταμάνι, ο οποίος με μία προσποίηση και μία τρίπλα απελευθερώθηκε από δύο αντιπάλους και σκόραρε. 27-32. Τεράκης θέλει να σκοράρει για κλείσει και το κάνει. 30-32. Το εκ νέου προβάδισμα για 5 πόντους. Τον Pistols δεν κράτησε πολύ. Τον Σπέκ μέσα έχει ζητήσει από δύο, βρήκε τείχο απέναντί του. Ο Κόμπλος άλλαξε με τον Ατζή. Μάζει και ο Μαρκόπουλος θα περάσει εντός. Φάουλ. Μιχέλη να μιλά. Σωστά τεχνικό φάουλ. Σωστό τεχνικά φάουλ μάλλον. Δεν τους αρροπονίεται. Ο Μαρκόπουλος τώρα θα περάσει στη θέση του Μάμπα. Πράγμα που σημαίνει ότι οι Pistols παίξουν και με Μαρκόπουλο και με Γιαγκόπουλο. Οι δύο bombers, οι δύο πιστολέρο των Pistols. Αυτή είναι όντως Lethal Pistols από τη γραμμή των 6.75. Στου διαθέσεις. Μπίτσις. Μέσα Μικούδης έχω προσπεράσει. Μέσα Μικούδης στο χώρο. Είναι πολύ καλά. Δεν θα αποδεικνύει. 34-32. Πάρα πολύ μακρινή πάσα. Δεν θα περάσει στον Κουδωμάνι, ο οποίος κάνει χαρακτηριστικά κίνηση. Δεν έπρεπε να αποκλειδώσει τον Αλέξης Μέκτου. Τα χείρα κοντά στον πάγκο της Φερτσίνα η ΕΡΕΦ. Μαρκόπουλος
πράγματι με αφορμή το τελευταίο του λάθος περάσει τον πάγο ο Νομάνης. Αλλαγή είναι... Τελικά παραμένει στο παρκέ. Είναι εκτός. Συγκιά τρεις άστομα δεν παράγοντα στην εκαστή ο Λεράκης. Υπάρχει πληθυντικό rebound όμως το καμπίτσι. Λεράκης συγκιά τρεις έχοντας γλυκή έχοντας ελεύθερα του δαμάνη το rebound. Αρδόμυλος. Καραγιούρης έχοντας την εξυπουραστή και πνευματικά και σωματικά λογικά. Αρδόμυλος έξω να πάσα τριγωνάκι. Καραγιούρης θα πάρει την μπάλα. Αλλά έχει χορηγική φάουλ σε αυτό από τον Λυκούδη. Νομάζοντας ωραία την πάσα από τον Μαρκόβουλο, ο οποίος πήγε στο φυσικό ψηλίο σε μια γωνία. Λυκούδης θα περάσει εκτός. Μαρκόβουλος ήταν επαναφορά. Έκανα ζεις. Δεν το σκέφτηκε καν, εκτελεί, είναι άστοχος όμως. Καραγιούρης, πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Την κόρυμα δεν τα κατάφερε, αλλά η κατοχή περνάει στους πίσεις τόρους ανάποδο, λέει, από τον Κοτζαμάνι, εύστοχος, λαμβάνοντας. Αμπίτσι. Πέρασε από την baseline, ωραία πάσα και καλά από την Βαράκη. 38-34, το momentum αυτή τη στιγμή, λέει η Φιωρετσίνα, 2-35 πριν τη λήξη του πρώτου μισού. Ενόμπλος. Καραγιαούρης. Πάρει ένα σκέντρο τον Καραγιαούρη, έχει πέσει κάτω ο αντίπαλος που ήταν μπροστά του και στόχησε, το εκμεταλλεύτηκε και ο Μαρκόπουλος. Πέσει κάτω ο Καμπίτσι, σηκώθηκε, λύσεψε. Μεράκης. Κατεύθυνε ο Χαλαντζή. Πίστευτα σκληρές μάχες. Πάρει ένα μαρκαρισμένο σούτ, είναι άστοχος. 38-37. Χαλαντζής. Θα πάρει ένα σημείο από τον Κουζαμάνη. Μικόπλο στη γωνία, ωραία. Πάλι στον Κουζαμάνη έχουν χρησιμοποιηθεί από δύο. Βγάλει με βάση στον Καρατζή. Ποιος πρέπει να βιαστεί, Μαρκόπλος. Θα πάρει, θα βάλει back to back. Όχι, είναι άστοχος. Δυτικό υπάρχει από τον Καρατζιόρι. Συγκρατεί, γραπώνει την μπάλα, την πετάει στο τετράδι. Αλλά δεν κρατάει, θα να κρατήσει την κατοχή ή να πάρει την κατοχή που τότε στην παρασιανή παλότη και αφήνει να περάσει εκτός. Άστοχος, ευχαριστήσει την μπάλα, περπάτησε στην κεφάλι. Πάλι έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά τους πίσω στη Φερουσίνα. 1-21 πριν τη λήξη του πρώτου μισού. Ο Κομπλούλος σε παραφορά, θα φανατζείς τώρα. Μελισσής θα πάρει ένα σκέντρο από τον Μπιζαμάνη, το φοροδί του Καρδιαούρη, που είσαι από δύο. Έχει κάνει τον πισηματό του δίπλα, όχι αντικανονικά, σύμφωνα με τον ρεύμα που ήταν δίπλα. Όλα καλά, σηκώθηκε η time out τώρα η σειρά της Φιωρετσίνα να καλέσει 38-39 και πάλι μπροστά η Pistols. Ήδη δεν λέει να δείξει κάποιο ξεκάθαρο φαβορί. 1 και 10 πριν τη λήξη του πρώτου μισού, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν για μία ακόμα φορά. Μας εξάλλησαν τα χρόνια που ήταν διαθέσιμο να τη διάρκεια του time out. Πρώτη για το σύνδεσμο για τη Φιωρετσίνα. Προφανώς. Ο Ραβάνης πήγε να κάνει την πάσα ή να κλέξει ακόμα δεν κατάφεραμε. Εγώ που τώρα πέραν στα 15. Ράκης, θα καταφέρει ο Τσούμπας να δώσει το σκύριο που έχει περάσει εντός μετά από πολλή ώρα. Πάμε πέσει να δώσουμε το Μάγκο. Δεύτερο. Δεν είναι ο διαμαρτυρίς από τον Μάγκο τον... Παράσκο θέλει να ψηκώσει το μέλλον του για να βγάλει την άμυνα. 14 δευτερόλεπτα για την Χριστίνα. Ράκης. Στα 8. Παίρνει τον Γιακόπουλο. Ανεβαίνει ο Δημοσίος ένα σκρίν. Θα εκτελέσει τον Ζωμικό. Πήγε και ο Καραγιούρης πάνω του. Είναι άστοχος. Τώρα στην Χριστίνα. Ο Τούμπας ο Μυρική μας έχει πέσει κάτω. Θα δοθεί τζάμπολ. Και το μελάκι δείχνει η Πίσολς. Δύο παίκτες τουλάχιστον πάνω του.
πέσει κάτι μας. Φάλε πλάτη του Μηδανάκη. Πέχει καλή άμυνα αυτός, αλλά θα κάνει το φάλ τελικά. Το βόρα το πως θα είναι. Είναι έτοιμος να περάσει στις του Κουζαμάνου, που είσαι δύο φάλου για την άμυνα, όπως λέει χαρακτηριστικά. Κάθε άμυνα, κάθε κατοχή μετράει στο παιχνίδι. Στο μεταξύ έτσι που θυμάμαι την πρώτη. Ας πούμε στη δεύτερη αλλαγή, δεν θα πραγματοποιηθεί. Κούμπα στο rebound. Παρακολουθούμε μία από τις τελευταίες επιθέσεις στο πρώτο μισό του μεγάλου ημιτελικού. Σήμερα και λίθαλ πίστολ 38-42, 5-2 τα ματικά. Μόνος που μέχρι μέσα εδώ με τρούσαν έπαιρνε το καλάθι. Να αφήσει σε δύο βολές. Το νούμερο 2 σε δύο βολές. Όπως αρμόζει. Άλλαξε. Τώρα έχεις τις βολές. Άλλαξε με τον παράσκο. Άκυρο, βεβαιά. Σε απόσταση αναχωρείς η Φιερτσίνα. Ο Κόμπλος ζητάει αλλαγή. Θέλει να προλάβει το συνέχιστο. Αλλαγή, αλλαγή, αλλαγή. Δεν μιέρω, δεν μιέρω. Οπα. Τι γίνεται εδώ. Ποιος θα περάσει εντός, ποιος εκτός, έχω μπερδευτεί. Η Μιχέλης περνάει εντός. Ο Κόμπλος περνάει εκτός. Και κατά γιούρτς εκτός. Και Μιχέλης. Λεγόπλος. Μιχέλης. Λεγόπλο κάνει ένα σλάλο μέσα στη ρακέτα Μάμπα. 11 δευτερόλεπτα όλα για τους Pistols. Σηκωθεί από τον πάγκο. Κατά γιούρτς ο Μαρκόπουλος. 5 δευτερόλεπτα. Κοτσομάνης δίνει ένα screen. Θα πλέον στο στήριο Μάμπα. Θα πάει ένα πολύ μακρινό τρίποντο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό πώς θα περάσει εκτός. 9-40 λοιπόν. Προχωρούμε στο πρώτο. Ένα πόντο μπροστά από τον Επίστο. Ένα πόντο το οποίο σπάει καρδιές και πάρα πολλές συναλλαγές των συστημάτων. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και είναι μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν του Σόνι Καρίνα από 15 λεπτά όπως ορίζει ο κανονισμός για τον ημιτελικό. Ήταν όλα τα έοντα πρώτη κατοχή για τη Φιερτσίνα. Οι δύο ομάδες είχαν αυτό χρόνο να ξεκουραστούν και όπως φαίνεται η Φιερτσίνα παρά είχε χρόνο να ξεκουραστεί καθώς με την πρώτη επίθεση βγάζει μια υπέροχη συνεργασία. Καμπίτσιασε τον Καναθή. Ωραία πάσα Καραγκιαούρης. Λίγο να βάλει το καλάθι εδώ στις δύο συμπαίκτες του στην γωνία. Ο δύο παίκτες έχει καλή την πάσα. Πήγαινε μέχρι μέσα.
93, Σάστοφος, Τεράκης, μάχη για το rebound. Κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα, αλλά όχι την κατάφερε. Σε μία ακόμα πολύ ψηλοφρία, θα κρατήσει τη γωνία. Πήρα από τον Μαρκόπουλο και πόδι. Σε βαν φορά, έκανα τζις, 14 δευτερόλεπτα. Είμαστε να το πω, έγιναν 10. Μαρκόπουλος, Καραγιωνιώτη, παραλίγο να χάσει την πάρα στην κρυφή όμως και το μάλι. Στη γωνία έχει βρεθεί ελεύθερος ο Χαναντζής για 3, είναι άστοχος, μίξης πρώτης επίσης στην μπάλα. Η πάσα που πήρε δεν ήταν καλύτερη, δεν πήρε σαν άστοχο 2. Ο Τετράδης πήγε να βγάλει μια τρομακτικά ακριβή πάσα. Στην κέντα αλλά χτύψε σε πόδι αντιπάλου. Μίτσης. Άλεξε με τον Τετράδη, αυτός δεν πήρε το τίποτα, μικούνται στη γωνία. Λήψεις πάλι στα 8 δευτερόλεπτα του Βασιλείου. Βλάζει γρήγορη πάσα, στέκει το σκυλάρο του Βράδης απέναντι στον Γιαγαντζή. Άστοχος επειδή είναι κόρη μπάουν. Άστοχος όμως ο Βασιλείς. Πάμε, πάμε, δεν πειράζει, πάμε. Και φάουν. Στην Γιαγαντζή, στο Καμπίτσι. Ωραία, reverse, πήρε και το σημείο του Καραγιαούρη, πήγε να βγάλει ένα υπέροχο πικερόλ, αλλά τον πρόλαβε. Τον δεύτερο Καμπίτσης. Μαρκόπουλος. Μιλιώτης. Ένα jump shoot. Με πίεση είναι άστομος, μικούτης στο rebound. Φάουλ στον Καραγιωνιώτη με το ίδιο coach Σφύρτσι, ο οποίος ήταν δίπλα στη φάση της αμέσως διαθλητικό και δόθηκε. Μαρουσιλίου Μεράκης μέχρι σε ένα jump shoot απέναντι σε ψωμένο χέρι του Καραγιαούρη, είναι άστοχος, Ζωμάνι στο rebound. Νιώτης στα 15 δευτερόλεπτα βρέθηκε υπερβολικά ελεύθερος και τόλμησε αλλά είναι άνθρωπος. Τόλι μπάουν. Βρίσκεις ωραία πάσα. Συγκρατεί και όχι μόνο συγκρατεί. Βάζει και τα καλά του Βασιλείου. Μπροστά έχει ο Ρτσίνα και πάλι. Πρώτο 3-4-1. Μια πολύ μακρινή πάσα. Βρήκε τον Κοτσαμάνι από τον Μαρκόπουλο. Ο οποίος ξεφορτώθηκε εντός εισαγωγικών με τον προσωπικό τύπο. Όταν η μπάλα ήταν ακόμα στον αέρα. Τράβης. Τράβης, καλά και φάουλ από τον Καραγιαούρη. Σύγκρια βολή. Χέρις περνάει στις του Νιώτη. Έχαμε στον Τράβη στην πόλη που έβαλε. Στην πόλη που έβαλε, ωραίο. Είχε να συμμετείχει. Χέρις, παραλίγο να φάσει. Ντομάνης. Ο Μαρκόπουλος κλείσε ταχύτατα ο Καραγιώνης. Και απέναντι σε δύο θα κερδίσει το φάουλ από τον Τετράδη. Το οποίο είναι για δύο βολές και ψηλά. Άγκορος
οποίος πόδι μέχρι μέσα, ένα run υπέροχο πέφτοντας. Δύο ακόμα πόντι, το ενεργητικό για το σακούλι του ισολογικών της ομάδας του. Καρδιόλης είναι καλύτερα να κατεβάσει την μπάλα. Αργόπουλος, Μιχέλης, πάρα πολύ σκόλος πάνω στην μπάλα, ένα run explosion μετά, μπλό από τη χωνία, έκποπο. Είναι ο Γαλατζή ο οποίος δεν συγκύλησε όταν πήρε την μπάλα, 48-46. Βίτσις, Κούδης μόνος του μέσα. Την προσπάθεια θα πάρει το φάουλ από τον Μιχέλη. Θα μιλά το τέταρτο τελευταίο που είχαν να δώσουν οι Pistols. Δεν το βρίζει ακόμα εδώ. Δεν έχουμε κανένα τραυματισμό. Όχι άλλο φάουλ για το μάτι στις χαρακτηριστικά. Κράτης στη weak side, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει. Έχω τον παιδί ελεύθερος και μπορούσε να πάρει τον πρώτο του Αράκης. Θα ήταν έχει ιδιαίτερη αυτή το πίτηση και στο όμως το παιχνίδι. Το σημάδιο της Αβράνιας από την δράση της Τερεσίνας δεν είναι πολύ εμφανή. Εμείς που έχουμε δύο ολόκληρους μήνες να παίξουμε. Λάθος πάσα του Μιχέλη και ψήσε το κεφάλι του Κούδη. Μπάλα συγκρατεί όμως ο Καραγιαούρης. Έπειτα από συγκυρία το δεύτερο τελέχη και Μαρκόπουλος για τρεις να μην σουτάρει φοράς κάποιος στιγμές. Σιωρεξίνα, σούταρα, αλλά δεν το έβαλε ο Μαρκόπουλος. Δεράκης πήρα τον Μικούδη. 17 δευτερόλεπτα, πάλι Μικούδης. Ο Καμπίτς είναι άστοχος, έχασε την μπάλα. Μαρκόπουλος, Καραγιαούρης, στη γωνία ο Μιχέλης. Πάλι για Χαναζή ζήτησε, το πήρε ο Μουζαμάνης, έκανε μια εκτρίβια, μια προσποίηση. Καρίνα για μια ακόμα φορά, επιστρέφουμε μετά από το time out που πήρανε οι Pistols. 4-31 για τη συμπλήρωση 30 αγωνιστικών λεπτών. Όπως περνάνε εντός, προσπαθώ να βρω πράγματα να πω μέχρι να συνεχίσουμε για να μην υπάρχει να βουλήσει. Λοιπόν, έχουμε την κατοχή προφανώς οι Pistols. 11 δευτερόλεπτα στην επίσκεψή τους. Μαρκόπουλος. Μιχέλης γίνεται από τα screen. Και από τον Γερόπουλο δίνει μάχη. Θα δώσει μάχη αφού πάρει την μπάλα περισσότερο ο Μουζαμάνης. Θα κάνει στην ποσοτική του αντίπαλο και πάλι είναι άστοχος. Πέρα στην αυτό Μιλκούδη. Καμπίτσης. 11 δευτερόλεπτα. Γυρίσει υπέροχα αλλά είναι άστοχος. Ο Μουζαμάνης θα κάνει όλες τις τέκτες από το καλάθι. Θα καλαθίσει. Ρωτήσει στα βροχή, αλλά και κατέβησε και κέρδισε το φάουλ. Από τον Καμπίτσι. Αλλαγή, ο Κόμπλος θα περάσει τον πάγκο για να μιλά της θέσης του. Θα ρωτήσει πολλές, έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά οι δύο ομάδες. Αμέσως μετά δηλαδή.
Βραζίλης περνάει εκτός Μαυρίδης μετά από πολύ ώρα στη θέση του. Έτσι παίκτες λέει ο coach της Φιωρεντίνα χαρακτηριστικά, Μιχέλης. Μαυρίδης. Πέρασε, πάρα λίγο να χάσει την μπάλα και... Defending champions είναι μπροστά με 7. Βράδυς. Γεωράκης. Γεωράκης μέχρι μέσα μόνος του και έτσι το φάουλ. Και να βάλει το καλά και δεχομένως νομίζω ότι πήγε να το κάνει απλώς για να πάρει το φάουλ. Δεν νομίζω να λέμε όντως ότι θα μπει αυτό. Είναι βασιλικό ένστικτο. Έχουν συλλογή τα μαντικά. Either way θα ήταν δύο βολές. Δύο τέσσερα στα λεπτά συν δύο βολές. Έξω από τα φορά στους 8 πόντους. Τα βλέπετε όλα. Στο κύπελο και παντού γενικά. Τώρα δεν λειτουργήσε. Τελικός αποδείκτης δεν είναι συνήθως ο Πρωτογυρόπουλος, ούτε δημιουργός. Ένα σκρέμ τον Μικούδη. Θα του δώσει τώρα την πάρα στην διαθήση. Είναι άσχημα να μάθει στο μήτα μπίκου. Θέλησε να τρέξει. Σε νέα πόλη διαφορά υπέρ στη Φιωρεντίνα. Λάθος. Θα κλέψει. Δεν θα καταφέρει να την κρατήσει όμως. Μαράκης. Ρεζινιώτης. Στα 10 ο Δογερόπουλος του δίνει την επιλογή. Υπάρχει κι άλλος παίκτης πίσω εδώ όμως. Πάρα στο αντίπαλος. Φάουλ που έχει κερδίσει ο Μιχέλης. Αν το Μιδωράκι. Μιχέλης τις βολές. Δεν θα ήθελα να πω ότι θα προσπαθήσει να αποσπάσει από την προσπάθεια για να στοχίσει. Αλλά εγώ έχω αυτά τα λόγια μου παρόλα αυτά. Και έχετε γίνει πολύ ο Μιχέλης. Δεν ξέρω αυτό, για τρεις από την γωνία στα 19. Ο Γερόπουλος θέλει να αποστάρει, χωρίς να κάνει τρίπλα, γύρισε δύσκολη προσπάθεια για να μην αφήνει άνθρωπο σε μένα το καθημίτσι. Ο Βασιλείου, ωραία πάση στο Μιλκούδη, αυτός κράτησε την ισορροπία, δεν εκτόσισε. Time out, την περιφλή στην γραμματεία και ο Καραγκιούρης και ο Παράσχος. Σήμερα ένας αρλαφτός, η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς, ένα πάρα πολύ κομβικό χρονικό σημείο για τη Φιωρεντίνα. 1:58 πριν από τη λήξη της τρίτης περίοδου, συμπληρωμένα ομαδικά φάουλ. Από τεχνικές πιλές μετά από πολλές εναλλαγές συναισθημάτων και στους δύο πάντους επιτρέχουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιτροπή λοιπόν και μια ακόμα παραστασία στην Καρίνα, όλα έτοιμα. Πίσω όλους έχουμε την κατοχή, είναι ίσο με 13 πόντους. Ναι, έφυγε να δώσει ο Κοντζαμάνι στο screen. Λοιπόν, μην χειριστεί στο μετράδι σε μία από τις πολλές επαφές που είδαμε και σε αυτή την επίθεση. Κανένας δεν αφήνει κανέναν ήσυχο στο παιχνίδι. Σχεδόν κανένα καλά, δεν είναι εύκολο. Ό,τι φαίνεται εύκολο είναι rather ευκολοποιημένο. Άσο μας πρέπει να το καραγγιόν του, συγκρατήρωσε με την ψυχολογία ενδεχομένως, η οποία ρέει προς την αντίφαλη πλευρά. Και ο Ρετσίνα άσκοπος, εύκολο διορθόνος που έρθει. 61-49. Καμίτσις. Δεν θα για να δώσει η επιλογή.
να πάρει το screen σου, γιατί θα το πάρει, πρέπει να το πάρει από τον Βασιλείο, είναι άστοχος. Δεν έπρεπε να το πάρει, αλλά ήταν έτσι. Τζαμάνι στο rebound, ο Λιγιώτης. Ωραία πάση στον Κοντζαμάνι, σε μια επίθεση που φαινόταν όχι καλή, γιατί τους Pistons δεν είχαν τα καλά spacing, μεταξύ τους ήταν αρκετά μαρκαρισμένοι. Στον αέρα έκανε την επιλογή ο Καρανιώτης, είχε τρεις άστοχος. Καμπίτσες, Καρανιώτης στο rebound, μια μακρινή πάσα, Μαυρίδης. Όχι στον μπάνερ, ρε παιδιά. Βάλα. Τέλος πάντων, δεν κοιτάω. Τέλος πάντων. Ρωτήσεις τις βολές. Ελευθύσεις. Που το κάνει. Θα έριχνε και πράγματι έριξε την φορά κάτω από τους 10. Συν 1.52. Άζωνος δεύτερο ο Μαυρίδης, αμυντικό rebound. Στον τρόπο Βασιλείου, Τετράδης. Θα βλέπεις και τον Μιχούδη σου για 3 πίσω από αυτό, είναι άστοχο ο Καραγιαούρης. Είχε το αμυντικό rebound του Βασιλείου, σχεδόν σκαρφάλωσε πάνω στον ψηλό των Pistons. Καραγιαννιώτης έκανε μια προσθήση, μια δεύτερη, γύρισε πολύ ωραία, είναι άστοχος όμως μόνο το απλό. Και δίνει το rebound. Συμπιά 3, άστοχος η μπάλα, μπήκε και μπήκε το πιταράκι. Μπήκες και πάλι, αυτό που βλέπουμε είναι είδος προς εξαφάνιση, σετ επίθεση και ήρεμη επίθεση. Στόχισε ο Καμπίτσης. Αριστερά. Αριστερά. 3-52. Μαυρίδης. Μαυρίδης βρέθηκε ελεύθερος από το φάρι. Είναι άστοχος. Πολύ στόχος. Μπρόξει την μπάλα ο Μιχέλης. Τζαμάνης. 13-4. Τα σούπια 3. Μελιώτης άστοχος. Αμυντικό rebound τώρα από τον Καμπίτση. 6 δευτερόλεπτα. Μακρινή πάσα για να τη συγκρατήσει από Βασιλείου. Λάθος για τη Φερετζίνα, 4,1 πριν περιόδους και ο Παντζηλιάδης περνάει. Εντός, στην καμπίση. Παντζηλιάδης πέρασε εδώ στην τελευταία άμυνα της Φερετζίνα. Αν κλέψει την μπάλα, ίσως και η τελευταία επίσης, για να δούμε. Νιώτης, 2 δευτερόλεπτα, πέρασε ο Μιχέλης, θα μετρήσει, έχουμε την ουσία, μπει με τα μπλοκ παραλίγο να μπει, 63-52, 63-55 έχουμε μια διαφορά όσο να είναι, παρόλα αυτά, στο 63-52, βρισκόμαστε έπειτα από 30 αγωνιστικά λεπτά, είναι στο μείον 11, οι Pistons, για να δούμε, εάν έχουν what it takes, που λένε οι φίλοι μας Αμερικάνοι, για να κάνουν να ολοκληρώσουν ένα πολύ μεγάλο comeback στην τέταρτη περίοδο, την τελευταία της κανονικής περίοδου, είναι μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν, σαν Καρίνα, σκύψε λίγο ένα ντεζαβού καθώς θυμήθηκα το δεύτερο παιχνίδι της σειράς μεταξύ Σαλονίκης και Manchester στην Master. Είχαν βρεθεί πίσω με 12 πόντους στη λήξη της τρίτης περίοδου. Η Manchester κατάφερε να όχι μόνο να επιστρέψουν, να επιστρέψουν και να έχουν διψήφια διαφορά στο τέλος του παιχνιδιού και να περάσουν στο Final Four τότε της Master Player, είναι συμπελικό. Βρεγινιώτης, έναρξη της τέταρτης περίοδου, πρώτη γαλουκίνη για τους Pistons, είναι με την πλάτη στον τοίχο. Βρεγινιώτης, πήγε να βγάλει συνεργασία με τον Μαυρίδη Αθηνεδίδης, ο οποίος έπεσε κάτω και έχει κερδίσει το φάουλ από την Ουκράδη. Ο Κουνταμάνης την πήρε μόνο στο μέχρι μέσα ο Καραγιούρης. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Δεν θα πάρει το φάουλ ούτε θα πει το καλάθι. Παίζει με τον χρόνο ο Ζηλιάδης, ο οποίος παραμένει μέσα στο σπαρκέ. Ζαράκης πάρει ένα σκριν. Θα εκτελέσει πίσω από αυτό. Είναι άστοχος τελικά. Θα το σκεφτεί το Βασιλείου. Σαν νίντζα τρύπωσε μέσα στη ρακέτα. Πήρε το επιθετικό ριμπάνο του Πατριάτη. Καράκης. Όλος μέχρι μέσα μου κούνες.
μαζί με τη ρεφ. Κάτι στην επαναφορά, 17 δευτερόλεπτα. Γύρισε πάλι κορμιά κάτω. Κερδίσει το φάουλ από την εντύπωση. Πραγματικά δύο βολές από τον Μαυρίλη. Πολύ ωραία στη γωνία, έχει βρεθεί ελεύθερος, πρέπει να το πάρει, το πήρε και το έβαλε ο Μαυρίλης. Σύνδε 7.55, θα βρεθεί πίσω με 15 πίστολς για να σας δώσω τίποτα αυτό το τρίποντο. Σε αυτή τη φάση. Ο Σλίου δεν θα δώσει χέρι με χέρι στον συμπέκτη. Και τον Άγιος θα πάρει κάτι χέρι τώρα από τον Μιχούδη, 10 δευτερόλεπτα. Ο Μιχούδης είναι ψηλά, ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά ο Μαυρίλης στα όρια του κέντρου για να πιέσει τον Βιδαράκη. Πίσω πάει μέχρι μέσα, παίρνει και τον Μιχέλη και είναι άστοχος. Μιχούδης έρχεται δεύτερος παίκτης στα νίντζα για να κλέψει ο Καζιλιάδης. Μαυρίλης για να δούμε back to back, όχι. Και ούτε έχει κόλλει πάντα από τον Καρυμπέδη που βρέθηκε σε καλή φαινομενικά θέση. Πάρα πολύ αποφασιστικά πάει μέσα στη ρεζόντα και κερδίσει το φάουλ για δύο βολές από τον Βασιλείου. Πόσα τα είναι, δύο. Ένα, έξι. Δύο. Πίσω, δύο. Δύο, δύο. Δύο, δύο. Δύο, δύο. Δύο, δύο. Δύο, δύο. Δύο, δύο. Θα περάσει εντός στη θέση του Βιδαράκη για πρώτη φορά, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Έπειτα από την πρώτη περίοδο. Ήρθατε στις δεύτερες. Το βοσιλίδι μετά. 68-55. Τα μπλό είναι άστορο στη δεύτερη. Τον κόμπλε στο rebound. Γυρίζω με τον Δί με πλάτη γυρισμένη σε αυτό φέρνει με κόμπλε στο κέντρο. Καραγιώτη θα δώσει ένα σκρίν ο κόμπλο. 9 δευτερόλεπτα. Πάει να παίξει στο τρίπλο στο Μιλκούδη. Ένα τεμπάκι για 2 μέσα. Του Καραγιώτη. Υπασφυκτική πίεση. 68-57. Μεγάλο σουτ. Μπίτσις, για τρεις πρέπει να το πάρει ο Μασκοβίας και είναι έξω στον πάγκο της Φιωρεντίνα, 71-57. Κρόπλος, θα βγει να χάσει, έχει δώσει ένα πάνω του. Βγήκε τον αφορτούσαν δύο τον Καμπίτσι, δεν την πήρε την μπάλα. Κούτης, τώρα θα πάρει ο Καμπίτσις. Δύο παίκτες απέναντί του, Κούτης κόβει μέσα στην κερκίνα να καταφέρει να πάρει την μπάλα. Στα 4 δευτερόλεπτα. Πάσα στην Τζιγάρη της Λιγιάς. Χρειάζεται λίγο Rick Magic, ρήμανα των Pistols. Μια άστοχος ο Μαρκόπουλος. Και
μέχρι τώρα. Ο Γκέλης περνάει εκτός. Ο Γιαγκόπουλος περνάει εκτός και θα παίξει για μία ακόμα φορά μαζί με τον Μαρκόπουλο. Η λογική, μια πλευρά της λογικής, θα μπορούσε να πει ότι θα παίξουν μαζί για να κυνηγήσουν το τρίποδο. Και οι δύο στιγμοί εκτελεστές. Θα μετρούσε το καλάθι αν έπαινε το Μίτκο. Όχι, διορθώνω, εγώ μου λάθος. Δεν θα μετρούσε, χαμηλά έχει δοθεί. 1-3 εδώ μας. Εξάξει που να είναι καθώς μετά από πολλή ώρα στο Χαμόν Βασιλείου. Κατά χειροκροτούμε την υγεία για την καλάθι. Βίπης. Εξάξει με συστηρακέντας στην πρώτη επαφή. Στο παρκέ κόπηκε την Καραγιώτη. Μαυρίδης μόνος που παίξει μέσα. Κόβεται και αυτός αλλά με φάουλ από τον Καβίτσι. Πάρα πολύ γρήγορη σε επιθέσεις καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ξεχυλίζει ενέργεια όλη η Καρίνα. Κεράτη περνάει εντός στο Καβίτσι. Πάμε στη δεύτερη. 15 πόντους και φορά. Τράβης. Γιώργης εδώ σε ένα screen που πρέπει να παραμάζουμε και το... Αντρίγκε, εντύπωση. Στο rebound, ευτυχώς για τους Άστρος. Είμαστε πρώτο μιλάνε για το τελευταίο πεντάλεπτο. Έχει κλειστεί από δύο, θα χάσουν την μπάλα οι Pistols και πάει για το κάτω. Όχι, λέει αυτό το κάτω. Πάει μας, καλές απαράσεις, βλέπετε στο φορά να πάει τις 19 πόντους. Λίγο από ό,τι έχουμε περάσει το τελευταίο πεντάλεπτο. Είναι πολύ κοντά στην πρόκληση στον τελικό. Και ο Ρετσίνα. Αν κερδίσει, θα αντιμετωπίσει τον Άξονα, ο οποίος πέρασε από τους Σικάριους στο Έντομ. Δεν υπήρχε ξεκινήσει λίγο πιο πριν. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμη φορά στον Ικαρίνα. Η διαφορά είναι στο συν 19. Οι Pistols έχουν την κατοχή. Ελληνιώτης. Μέσα πέρασε, καλάθι και φάουλ. Έχει χρειαθεί στον. Νίκο. 68-61. Μόλις μόλις ενημερώθηκε πέρα και ούτε είχε 3 φάουλ. Όπως ρώτησε η γραμματεία. Θα να πιέσουμε σε κάθε παίκτη ο οποίος έχει την μπάλα ή πίσω. Επιθετικό φάουλ. Τον ίδιο. Καλώς ήρθατε. Τρίπλες. Καραγιώρης κινείται γρήγορα. Θα δώσει ένα screen. Πάρει την μπάλα. Είχε πάει και ο δεύτερος. Είχε πάει στον Καραγιώρη. Στον χειριστή της μπάλας. Πάρει τον Καραγιώρη. Και από άλλον παίκτη, άστοχος. Γιούρης για τρεις, καθώς κυκλοφόρησε την μπάλα σε δύο παίκτες. Είναι άστοχος, μπάλα πέρασε εκτός. Από την έγινη της λήξης, καλωτή η Μεριόδου.
Ρώσος. Μαυρίδης έκανε μια προσπίση στο μασάρι τον Καραγιούρη, ο οποίος έπεσε και πάρει το τρίποντο. Μαυρίδης είναι άστοχος. Μαυρίδης. Θα επιστρέψει, είναι τώρα πάνω στον Κουτάτη. 5-2 τεσσάρων καθώς ο Καραγιούρης άνοιξε. Στόχισε. Ελληνιώτης. Από την πορεία που του αρέσει, η Μαδρίτη δεν θα πάρει την πρώτη φορά. Συμπιά 3, άσχημα του Καραγιώτη, συμπιτική κόρη, πάνω του Καραγιαούρη. Θα προσθέσει δύο πόντους στο ενεργητικό του και στο ενεργητικό των Pistols. Τράβησε. Νίκος, συμπιά 3, από την κορυφή, μαγκαριστένει, άσχημα, τσαρκόπλο στο rebound. Λιγόπλος σε πια 3, έστοχος, 81-66, γνώρισε 15. Βράδης. Βράδης, έχουν την μπάλα, έχει πέσει κάτω ο Μακόπλος, αλλά πρόλαβε να βάλει την μπάσα, να πάρει την μπάλα. Μαυρίδης. Λιγόπλος έκανε μια προσπίση, ξεφορτώθηκε ωραία, το Μίκος σε πια 3, άστοχος, λιγούνται στο rebound. Γιατί δεν έκλεισε ούτε κανένα φάουλ. Ποιος μόνος του, ωραία προσπάθεια, ωραία συνεργασία. Μόνος του, ωραία συνεργασία. Μόνος του, κόντου την πάρα σε αυτά. Ρεντιαούρης έχει μέσα, πέντε σε 2. Θα είμαστε που έχει καλέσει ο κόντου στην Τζίνα. 15. Η πόντη της διαφοράς που έχουμε περάσει στο τελευταίο δίλεπτο, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Συμβίστησαν η Καρίνα, η κατοχή είναι για την Περοχήνα, η μεταχρήμα. Ζημιάδης, όσο καλή άμυνα ο Βελιντάτης. Λυκός. Λυκός. Βήματα. Είναι ο κ. Παντήσης baseline, έχει κάνει βήματα τελικά. Παράβησε το ένα και το άλλο. Εγώ προσθέτω για 3 άνθρωπος, γέλησαν εκεί πέρα, πήγε η μπάλα. Προσθυμίνησε για 3 τον Καραγιωνιώτη, ο οποίος ήταν εκεί πέρα, μπήκε η μπάλα σε δεύτερη φάση. Ο Γέλης, άνθρωπος, δείξε φάουλ, δεν το πήρε. Θέλω να φορά στους 15, τον Γερόπουλος. Καραγιωνιώτης. Άρα συνέβαινε τον Γερόπουλο, ωραία πάσα στον Μιχέλη, ο οποίος κόπηκε αλλά με φάνω τον Άγκο την έδωσε. Ωραίος. Αυτή η τεχνική μνήση των πάγκο των πίστων στο Τσόκης θα εκτελέσει τη βολή. Αυτής είναι έστωχος 86-68. Κέλησε. Βολές. Το φάλλο κέρδισε. Άρχισε στη δεύτερη, ο Γερόπλος θα σπρώξει την μπάλα, παχόμενος με το θετικό rebound, αλλά εκτός 4 γραμμών. Παντόπουλος. Καλτίδης. Άλλο ο Δόπουλος. Μιλιάδης. Μουσάκης στο 3 στα 10 δευτερόλεπτα. Άστοχος. Μάχη για το rebound. Τώρα θα περάσει εκτός. Ναι, ο Καντιλιάδης δεν μπορούμε.
πάσα την βρήκε στον Ιακόπουλο, γραμμιάζει για 3. Αυτό θα μπει 86-81. Εδώ ακόμα φάουλ εδώ στην Pistols. Κοιτάει ο Χαριτίδης. Δεν μαθάει εκτελεστή η επίθεση, έχουμε ακόμα 27 δευτερόλεπτα. Μίσκος. Γυρίζει ο Παπαδόπουλος, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, περνώντας ωραία από τη Μιχέλη. Τις αλληλοσυγχαίρονται. 20-30 δευτερόλεπτα, λογικά δεν θα εκτελεστεί άλλη επίθεση. 88-71, αυτό λογικά θα είναι και το τελικό σκορ. Και πράγματι, 88-71 λοιπόν, ανάποδα τελειώνει εδώ πέρα η χρονιά και για τους Pistons στην Elite που έχουν φτάσει σε 3 σερί Final Four στο κύπελο, στο Master και τώρα στην Elite δεν κατάφεραν να αποδράσουν από τους 3 ημιτελικούς τους οποίους έπαιξαν με Sicarios, Big Babes και τώρα Fiorentina και να πάνε σε κάποιον τελικό. Fiorentina είναι σε έναν ακόμα τελικό, είναι έτοιμη να κάνει τον back-to-back απέναντι στον άξονα. 17 υπόδειξη της διαφοράς. Η ομάδα η οποία είχε να παίξει 2 ολόκληρους μήνες παρουσιάστηκε ούτε καν σε ένα παιχνίδι το οποίο φάνηκε να υπάρχουν ψήγματα deformation, σαν να έπαιζε καθόλου τη διάρκεια της σεζόν κανονικά. Κάπου εδώ πέρα τελειώνει η συγκεκριμένη μετάδοση, έκαναν πολύ πολύ καλή προσπάθεια οι Pistols. Δεν μπορούμε με κάποια άλλη μετάδοση.